Γεια σας κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε όλες καλά. Αυτή την Τετάρτη θα κάνουμε make-up, γιατί μου ζητήσατε make-up tutorials, οπότε να με, με μοβ μακιγιάζ, γενικά μοβ αποχρώσεις, μοβ στα μάτια, μοβ στα χείλη. Είναι ένα τεράστιο trend του χειμώνα, το αγαπώ πάρα πολύ. Θα δείτε πόσο εύκολα μπορείτε να το υιοθετήσετε ανάλογα με τα δικά σας χρώματα, χρώματα ματιών, μαλλιών, χρώμα δέρματος. Είναι ένα τρομερό trend που μπορούν να το φορέσουν όλες οι γυναίκες. Αυτό είναι λοιπόν η δική μου αγαπημένη εκδοχή. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς το έκανα. Θα ξεκινήσω με τη βάση μου και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο primer της Skills, το Micro Blur Skin Perfector. Είναι αυτό εδώ. Κάνει, χαρίζει ένα matte αποτέλεσμα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί διαρκεί όλη τη μέρα. Δίνει και ένα χρώμα, ελάχιστο χρώμα, είναι αυτή εδώ η απόχρωση του primer, που κάνει στην ουσία την επιδερμίδα να δείχνει ομοιόμορφη και δίνει και μία ανυδάτωση ελαφριά στο δέρμα. Και μετά συνεχίζω με την καθιερωμένη ρουτίνα για τη βάση μου. Αναμειγνύω τα δύο αγαπημένα μου make-up, το Waterweight της MAC και το HD, το Ultra HD της Makeup Forever. Και συνεχίζω με concealer. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ της MAC, το οποίο λέγεται Studio Finish Concealer. Είναι το NW25, θα σας το γράψω και από κάτω. Αυτό είναι το μόνο που βάζω με δάχτυλο, γιατί μπαίνει καλύτερα έτσι. Μου αρέσει γιατί είναι πολύ light, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τους μαύρους κύκλους, χωρίς να κάνει αυτές τις ενοχλητικές γραμμούλες που κάνει από κάτω όταν βάζουμε concealer. Και μετά σειρά έχουν τα φρύδια που θα κάνω πάρα πολύ λίγο αυτό που σας έδειξα και τις προάλλες στο προηγούμενο βίντεο, με το Big Brow Pencil της MAC πάλι. Ίσα ίσα θα δώσω ένα σχήμα. Για φωτοσκιάσεις χρησιμοποιώ το Dior Blush, αυτό εδώ, που έχει από τη μία σκούρο stick για contouring και από την άλλη ανοιχτό stick για highlighting. Εγώ κυρίως χρησιμοποιώ το contouring με ένα oval brush. Παίρνω λίγη ποσότητα και ίσα ίσα βάζω εδώ πολύ light contouring. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ των ματιών. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να χρησιμοποιήσω primer για τη σκιά, για να μένει καλύτερα η σκιά, για να διαρκεί όλη τη μέρα, και χρησιμοποιώ αυτό από την εταιρεία Mina. Βάζω μικρή ποσότητα, είναι έτσι η απόχρωσή του, και βάζω μικρή ποσότητα στο κινητό βλέφαρο. Σαν βάση θα χρησιμοποιήσω μια καφέ σκιά και θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου παλέτα από Morphe Brushes. Την έχω πάρει online και είναι η 35N, όπως βλέπετε. Δεν τις φερόμαστε πολύ καλά, εγώ και η αδερφή μου που την έχουμε μαζί. Εδώ κάποιο χρώμα έχει τελειώσει, εδώ κάποια έχουν σπάσει, αλλά αυτά που θέλω τα έχω. Οπότε θα πάρω μια καφέ απόχρωση, αυτήν εδώ, και απλά θα την απλώσω στο κινητό βλέφαρο για να δημιουργήσω μια φυσική βάση. Γενικότερα οι καφέ αποχρώσεις ταιριάζουν πάρα πολύ με τις μόβ αποχρώσεις, ειδικότερα αν έχετε ανοιχτό χρώμα μάτια, πράσινα, μελί, όλα αυτά τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα για τα μάτια σας ταιριάζουν απόλυτα. Αφού λοιπόν έβαλα αυτή τη σκιά, θα χρησιμοποιήσω μία λίγο πιο σκούρα καφέ για να δώσω έμφαση στην εξωτερική γωνία. Αυτές εδώ από την παλέτα της Morphe Brushes είναι όλες matte. Έχω και εναλλακτικές παλέτες που έχουν λάμψεις, αλλά θα σας δείξω σε λίγο όταν θα χρησιμοποιήσω τις mauve αποχρώσεις. Παίρνω λοιπόν μία αρκετά σκούρα σκιά καφέ, αυτήν εδώ. Τεινάζω το πινελάκι για να φύγει περισσή ποσότητα και λίγο τονίζω αυτό εδώ το σημείο, κάτω από το κόκαλο δηλαδή, για να δώσω διάσταση στο βλέμμα και να κάνω τα μάτια μου να φαίνονται λίγο πιο μεγάλα. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε με μοβ. Αγαπημένο χρώμα, top trend για το χειμώνα. Ταιριάζει νομίζω στις περισσότερες και σε όσους έχουν μαύρα μάτια και καφέ μάτια, ειδικά σε όσους έχουν πράσινα ή μελή μάτια, όπως σας ξαναείπα, ακόμη και σε κορίτσια που είναι μπλε μάτια. Σε όλα τα κορίτσια ταιριάζουν τα μοβ, αρκεί να χρησιμοποιήσεις το κατάλληλο μοβ. Μην είναι δηλαδή πάρα πολύ σκούρο αν είναι πολύ σκούρα τα μάτια σου, ή πάρα πολύ ανοιχτό αν είναι πάρα πολύ ανοιχτά τα μάτια σου. Θα το δείτε όμως, βρείτε μία μοβ
σκιά. Τσεκάρετε το, ανοίξετε λίγο με μια πιο ανοιχτή σκιά, μπορείτε να τους κουρίνετε με μια πιο σκούρα, να παίξετε λίγο με τα χρώματα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση από την παλέτα Morphe Brushes και θα τη βάλω στη μέση του κινητού βλεφάρου. Πολύ πολύ απαλά θα την τοποθετήσω, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάνουμε λάθος με το μόφ να μπορούμε να το σβήσουμε. Στη μέση και λίγο προς τα έξω, προς τα πάνω και έξω. Άμα θέλουμε να κάνουμε blend, παίρνουμε ένα πιο χοντρό πινελάκι. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι χιλιών, μοβ, για να δώσω πιο πολύ φως, για να κάνω πιο μοβ το μακιγιάζ μου. Είναι αυτό εδώ από Kiko, το 710, είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Πολύ ωραίο μοβ. Και αυτό είναι ένα trick που μου έμαθε μια makeup artist, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μολύβια χιλιών και στα μάτια, αρκεί να το κάνουμε σωστά. Εγώ θα βάλω λίγο εδώ στη ρίζα των βλεφάρων και θα το σβήσω με το χέρι. Επίσης μπορείτε να βάλετε και στο εσωτερικό του ματιού και πάλι να το κάνετε smudge με ό,τι βγήκε απ' έξω. Τραβάω λίγο τη γραμμούλα προς τα έξω και τη σβήνω για να κάνει και αυτό το cut eye αποτέλεσμα που πάντα μας αρέσει. Και τώρα έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να βάλουμε μία σκιά με λάμψη, μπορούμε να βάλουμε και eyeliner. Το eyeliner ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το μακιγιάζ γιατί δίνει ακόμη περισσότερη ένταση στο βλέμμα, γιατί είναι ένα μακιγιάζ που έχει ήδη ένταση. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον το χρώμα. Του ταιριάζει πάρα πολύ το eyeliner. Εγώ θα σας τα βάλω και τα δύο μαζί για να τα δείτε και διαλέγετε και παίρνετε. Θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα της Too Faced, τη Chocolate, αυτήν εδώ που είναι αγαπημένη μου παλέτα και έχει έτσι πολύ ιδιαίτερα χρώματα, το χρώμα αυτό, το οποίο είναι σκούρο μοβ και έχει λάμψη, και θα το τοποθετήσω εκεί που δεν έχω βάλει στην ουσία πολύ μοβ σκιά, στην εσωτερική γωνία δηλαδή. Εμένα και έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και όταν θα δείτε, όταν θα μπει η μάσκαρα, θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Το βλέπετε τώρα έτσι που φαίνεται λίγο μουντό, γιατί δεν έχουμε βάλει ούτε bronzer, ούτε ρουζ, ούτε μάσκαρα, όμως πραγματικά είναι πολύ ωραίο μακιγιάζ, πολύ ωραίες αποχρώσεις. Θα βάλω όμως και eyeliner για να δείτε πόσο ωραίο δείχνει με eyeliner το mauve μακιγιάζ ματιών και πόσο έτσι rock και έντονο. Είναι αυτό το eyeliner 5ης μήνα πάλι, πολύ λεπτούλη, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και... Καθίστε να βολευτώ λίγο. Θα τραβήξω μια γραμμούλα. Υπάρχουν φορές που θέλω να τραβάω τη γραμμή του eyeliner μέχρι πολύ μέσα, μέχρι δηλαδή την εσωτερική γωνία, και άλλες που το φτάνω ίσα ίσα όπως βλέπετε μέχρι εδώ, μέχρι τη μέση, δηλαδή και λίγο πιο... Νομίζω ότι έτσι κάνει το μάτι να φαίνεται λίγο πιο... cut eye. Θεωρώ ότι είναι ίδια. Αν βέβαια δεν είναι ίδιο το eyeliner, δεν στεναχωριόμαστε, δεν ξεβαφόμαστε, χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο πινελάκι και λίγο concealer και το διορθώνουμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν καθόμαστε να σκάσουμε, ούτε να το ξανακάνουμε από την αρχή έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και να θυμάστε πάντα ότι όταν κάνουμε eyeliner και όταν μπαίνει μάσκαρα, φτιάχνουν όλα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι... το μακιγιάζ των ματιών, ολοκληρώνω με μάσκαρα και την αγαπημένη μου μάσκαρα Yves Saint Laurent Fossils που κάνει τις βλεφαρίδες πραγματικά σαν ψεύτικες. Την έχω λατρέψει. Παίρνουμε αυτό το αστείο ύφος του βάζω μάσκαρα. Θέλει αρκετές στρώσεις. Και βλέπετε απευθείας πόσο έντονο και διαφορετικό έγινε το μακιγιάζ. Αν σας τρόμαζε δηλαδή αυτό που κάνει το μοβ, που κάνει όλο το πρόσωπο λίγο πιο χλωμό, με το eyeliner και τη μάσκαρα σώνεται όλη αυτή η χλωμάδα που αφήνει η μοβ απόχρωση στα μάτια. Συνεχίζω με το υπόλοιπο μακιγιάζ, γιατί συνήθως έτσι κάνω. Πρώτα κάνω τη βάση, μετά τα μάτια και μετά βάζω πούδρες και bronzer για να σωθεί οτιδήποτε έχει πέσει στην επιδερμίδα. Θα βάλω λίγη πούδρα. Αυτήν εδώ της MAC είναι η Medium Deep, η Pressed Powder. Δεν θέλει πολύ λάμψη αυτό το make-up, οπότε γι' αυτό και χρησιμοποιώ πούδρα. Είναι ένα χειμερινό έντονο μακιγιάζ. Συνεχίζω με bronzer βεβαίως, γιατί όπως σας έχω χιλιοποιεί δεν το αποχωρίζω με χειμώνα καλοκαίρι.
και θα βάλω στα σημεία που έκανα αυτό το μικρο contouring, το ονομάζω. Κανονικά ίσως αυτό μακιάζ να μην θέλει bronzer, να θέλει έτσι κάτι λίγο πιο pal. Αλλά εμένα μου αρέσει το bronzer και βάζω bronzer, μπορείτε να μην βάλετε. Κανονικά μπορείτε να μην βάλετε ούτε καν ρουζ, αλλά εμένα μου αρέσουν τα χρώματα στο δέρμα. Γι' αυτό θα βάλω και ρουζ. Μίνα, το The Blush. Σας το έχω ξαναδείξει. Νομίζω ότι το μακιγιάζ της βάσης δεν πρέπει να σας το δείχνω συνέχεια. Τα ίδια πράγματα κάνω. Να σας δείχνω μόνο μάτια. Τι λέτε? Και βέβαια αυτό το mauve makeup δεν θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς ένα mauve κραγιόν. Εμένα μου αρέσει να φοράω ασορτή κραγιόν και μάτια όταν είναι έτσι έντονα και statement μακιγιάζ. Θα μπορούσα να βάλω και κάτι nude για να τραβάει την προσοχή αυτό το μάτι. Αλλά όχι, θα βάλω ένα mauve τέλειο gloss της MAC. Είναι αυτό εδώ. Είναι το High Drama. Είναι matte gloss. Τέλειο. Νομίζω ότι θα ήθελε λίγο περίγραμμα. Οπότε για περίγραμμα θα χρησιμοποιήσω αυτό που έβαλα στα μάτια. Τη Kiko. Θα ξαναβάλω λίγο από το matte gloss μου, πολύ λίγο. Και είμαι έτοιμη. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μου εκδοχή του mauve χειμωνιάτικου μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Να το δοκιμάσετε όλες, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ταιριάζει σε όλες σας. Ξανθές, μελαχρινές, κούρες, ανοιχτές, πρασινομάτες, γαλλισμάτες. Όλες είμαι σίγουρη ότι θα σας ταιριάζει. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μακιγιάζ για το χειμώνα και δεν είναι και τόσο ακραίο. Δηλαδή την όλη διαφορά βλέπετε, την κάνει το κραγιόν. Τα μάτια είναι σαν να έχουμε χρησιμοποιήσει ωραίες σκούρες σκίες για να δώσουμε βάθος και ένταση. Ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν θέλετε και άλλα μακιγιάζ και δώστε μου προτάσεις για make-up tutorial που θέλετε να κάνουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, προφανώς μην ξεχάσετε να κάνετε like, να αφήσετε το σχόλιο σας και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου ή αλλιώς το λεγόμενο subscribe. Να θυμάστε όλες σας ότι μόλις γίνουν 20.000 subscribers, που είμαστε πολύ κοντά, σας ετοιμάζω έναν τεράστιο διαγωνισμό, τεράστιο όμως, ο οποίος θα κρατήσει και πολύ. Οπότε κάντε subscribe, κάντε εγγραφή για να γίνουμε πιο γρήγορα 20.000 και να βγάλω αυτό το διαγωνισμό. Αν και έχω πράγματα πολλά να μαζέψω ακόμη, θα είναι κάτι πολύ huge, αλλά δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο με το αγαπημένο μου mauve μακιγιάζ του χειμώνα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ.